Ο υποψήφιο αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, αποκάλυψε το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλτ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με βάση το οποίο η Κρυμαία και ό,τι έχει κερδιθεί από του Ρώσου στα πεδία των μαχών στον Ντομπά θα δοθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίση τη δημιουργία ειδική αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία, αλλά πρωτίστω την αναγνώριση τη υπάρχουσα εδαφική πραγματικότητα. Σημειώνεται ότι ο Ντόναλτ Τραμπ δεσμεύτηκε δημόσια το Μάιο του 2023 ότι δεν θα εγγυηθεί τη συνέχιση τη αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία εάν κέρδιζε τι προεδρικέ εκλογέ. Σύμφωνα με τον Βάν, ο Τραμπ σχεδιάζει να φέρει Ρώσου, Ουκρανού και Ευρωπαίου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια ειρηνική διευθέτηση. Η Ουκρανία θα διατηρήσει την κυριαρχία τη και την ανεξαρτησία τη, αλλά ταυτόχρονα θα δώσει γραπτέ εγγύησει στη Ρωσία ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ή σε άλλου συμμαχικού θεσμού. Το σχέδιο του Ντόναλτ Τραμπ προσεγγίζει την ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε τον Ιούνιο ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και η οποία περιλάμβανε τα εξή. Αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντομπάς, μη ένταξη στο ΝΑΤΟ και άρση των κυρώσεων. Ο Ντόναλτ Τραμπ έχει δηλώσει πω διαθέτει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να βάλει τέλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά δεν θα το αποκαλύψει για να μην χαλάσει την έκπληξη.